Λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα είμαι πραγματικά πάρα πολύ σύντομος. Τρεις παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Την πρώτη θέλω να δώσω μία απάντηση, μάλλον να συμφωνήσω με τη συντρόφισσα τη Φλόρα για την παρατήρηση που έκανε. Προφανώς μιλάμε για τις εργατικές τάξεις, όχι μόνο της Ευρώπης. Έτσι, μιλάμε για την εργατική τάξη και της Τουρκίας και για την εργατική τάξη. Προλετάρια όλων των χωρών ενωθείτε. Όχι των χωρών της Ευρώπης, δεν είμαστε ευρωπακεντρικοί. Παρ' όλα αυτά, η αναφορά μου στις εργατικές τάξεις της Ευρώπης ήταν για ένα και μοναδικό λόγο συντροφικές συντρόφισσες. Γιατί έχουμε να αναμετρηθούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το καλοκαίρι του 2015, για να σας το θυμίσω, όταν ο Βαρουφάκης τσακωνότανε, ας πούμε, με τον τόπο που το έκανε, δεν έχει σημασία, με τον Σόιμπλε. Ήταν ο Σόιμπλε αυτός ο οποίος απειλούσε την Ελλάδα με ανθρωπιστική κρίση. Δεν ήταν ο Ερντογάν συντρόφισσες συντρόφισσες. Και από αυτή την άποψη, αυτό το οποίο φοβάται ο Σόιμπλε είναι την εργατική τάξη της Γερμανίας. Γι' αυτό δεν αναφέραμε εκεί και όχι από κανέναν λόγο ευρωκεντρικό, είπα παρακάτω. Έτσι, το δεύτερο σημείο που θέλω να βάλω. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε καθαροί συντρόφισσες συντρόφισσες ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγωγικής ανασυγκρότησης μέσα στο σύστημα που ζούμε, μέσα στην κατάσταση της κρίσης. Να είμαστε πάρα πολύ καθαροί. Αν υπήρχε κάποιο τρίκ, έτσι, με το οποίο η άκουσα τάξη θα μπορούσε να ανορθώσει τα κέρδη της, κλείνοντας τα σύνορα, αλλάζοντας απλά νόμισμα, κάνοντας κάποιο κολπάκι δεξιά-αριστερά, δεν το είχε κάνει, να είστε σίγουροι. Τα κέρδη τους ενδιαφέρονται, η ανασυγκρότηση τους ενδιαφέρει. Και αυτούς είναι σε βαθιά κρίση και ο ελληνικός καπιταλισμός. Και αν υπήρχε διέξοδος, δεν υπάρχει αυτή η διέξοδος. Γιατί η κρίση είναι αμήλικτη, είναι κρίση του συστήματος, είναι κρίση της κερδοφορίας, δεν αφήνει δυνατότητες και γιατί ο καπιταλισμός είναι ένα ανταγωνιστικό σύστημα και το οποίο θα είχε, με το οποίο θα είχε να αναμετρηθεί οποιαδήποτε προσπάθεια όσα φιλολαϊκά επίθετα και αν βάζει μπροστά, κοσμητικά επίθετα, μπροστά στη λέξη ανασυγκρότηση. Δεν υπάρχει, άρα πρέπει να ψάξουμε έναν διαφορετικό δρόμο από αυτό. Χρειάζεται ένας δρόμος ρήξης, ένας δρόμος σύγκρουσης με τον καπιταλισμό, ένας δρόμος σύγκρουση με την άκουσα τάξη και όχι σύμπλευση με οποιοδήποτε κομμάτι ή έστω με διαφορετικούς δρόμους. Γιατί το λέω αυτό στην τελική συντόφιση, γιατί για να βάλω το τελευταίο ζήτημα που θέλω να βάλω, που άπτεται με αυτά που έβαζε ο Κώστας Παπαδάκης, γιατί νομίζω ότι είναι το κρίσιμο. Με ποιον τρόπο μπορούμε να συνδεθούμε με τον κόσμο, ο οποίος έχει ριζοσπαστικοποιηθεί, ο οποίος είναι στον δρόμο. Ο οποίος παλεύει ενάντια στα μνημόνια, παλεύει ενάντια στις συνέπειες των μνημονίων, βγήκε στην πανεργατική απεργία μαζικά. Πώς μπορούμε να συνδεθούμε με αυτόν τον κόσμο, που έχει φτάσει να έχει και. Δεν ξέρω αν τα ποσοστά είναι 50% που λέει ο Κώστας, ή είναι 40% ενάντια στο ευρώ και παρακάτω για την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ο Τόλιος. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ζητούμενο πώς μπορεί να συνδεθεί κανένας με την ριζοσπαστικοποίηση και τους αγώνες από τον κόσμο. Και θέλω να κάνω δύο, παρόλο που είναι αντικείμενο της επόμενης συζήτησης, θα κάνω δύο σύντομες παρατηρήσεις και αυτό του ενός δευτερολέπτου η καθεμία. Το πρώτο είναι σύντομη και σύντομη ασφαλώς και δεν βάζουμε προϋπόθεση την ιδεολογική συμφωνία για να στηρίξουμε οποιονδήποτε αγώνα και να πλησιάσουμε οποιονδήποτε άνθρωπο. Δεν γυρίζουμε τα πράγματα ανάποδα, δεν κάνουμε το λάθος που κάνει το κουκουέ. Δεν θέλουμε πρώτα να συμφωνήσουν οι αγωνιστές της εργατικής τάξης ή οποιοδήποτε άλλος μαζί μας, να το βάλουμε σαν προϋπόθεση, για να συνεργαστούμε στη συνέχεια, να στηρίξουμε τους αγώνες μας κτλ. Το ανάποδο συμβαίνει. Θα συνδεθούμε και στηρίζουμε χωρίς όρους και προϋποθέσεις τους αγώνες που υπάρχουν και αυτός είναι ο τρόπος να έχουμε και μια επιρροή πάνω στον κόσμο. Αλλά υπάρχει και το δεύτερο σημείο. Και το δεύτερο σημείο είναι το ζήτημα της πολιτικής προοπτικής. Και είναι βασικό. Ξέρετε, το έβαλε ο Στέφανος Ολέανος προηγουμένως. Μόνο όποιος τολμάει μπορεί να πείσει σήμερα ότι υπάρχει διέξοδος. Διότι χωρίς τόλμη, μεσοβέζικες προτάσεις που θυμίζουν λίγο, να σεβαστούμε και λίγο αυτό που λέγει ο Γιάννης ο Τόλιος, ότι ένα ποσοστό μικρό, κάτω από το 40% είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα να το σεβαστούμε αυτό και για να συνδεθούμε μαζί του, να του κάνουμε τη χάρη, να συμφωνήσουμε ότι να μην ανοίξουμε το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι είναι λάθος, ότι δεν δίνει προοπτική, ότι δεν μπορεί να μας κέρδει. Να εξασφαλίσει αυτό το ακροατήριο που θέλουμε. Έτσι. Και από αυτή την άποψη πρέπει να τολμάμε συντροφικές συντρόφισσες. Το τελευταίο πράγμα να πω, στη Γαλλική Επανάσταση, έτσι, η συζήτηση δεν ήταν αν θα καταργήσουμε το Βαρόνο και θα κρατήσουμε το Κόμι ή θα περιορίσουμε λίγο τα δικαιώματα του Επισκόπου σε βάρος δεν ξέρω ποιον ολού. Η απάντηση δόθηκε με την κιλοτίνα. Και νομίζω ότι μόνο η κιλοτίνα πείθηκε σήμερα.